Είναι από χτες και το μεσημέρι. Την έπιασε ο αέρας, την ανέβασε στο βουνό, έφτασε στα 150 μέτρα από το χωριό. Εντάξει, τα παιδιά προσπαθήσανε, τη σταματήσανε εκεί, ανέβηκε το βουνό απάνω, ήρθε και με τα ξημερώματα ήρθε και ένα πυροσβεστικό, αυτό το ελικόπτερο, και έζησε τουλάχιστον αυτή. Αλλά τώρα έχει αναζωοπυρώσει και προς το. Από την εποχή ξεκίνησε βασικά. Θα δούμε τώρα. Όλος ο κόσμος ήταν εδώ. Εντάξει, ένα χωριό εκεί που μπήκε η φωτιά, είπαν ότι. Όχι, είπαν, είναι στο νοσοκομείο άνθρωπος, σοβαρά να είμαι καμένος. Και κάνα δύο πυροσβέστες είπαν ότι αναπνεύσανε καπνό, τίποτα, δεν έχουμε τίποτα άλλο, τουλάχιστον σε κόσμο. Έτσι. Ζημίες είναι μεγάλες από εκεί, έχουν καεί τα πάντα. Έχουν φτάσει, νερό δεν έχουμε, γιατί έχει καεί το ρεύμα από εκεί η γεννήτρια, της γεώτρησης, και δεν φέρνει νερό απάνω εδώ καθόλου, είμαστε και χωρίς νερό. Τα πυροσβεστικά φορτώνουν από το βιτίο αυτό εδώ που είναι γεμάτο, τίποτα. Αυτά, παιδιά, τώρα. Περιμένουμε τώρα. Και το 4 είχε καεί το βουνό αυτό πάλι σε εμάς, και το 7 που είχε ξεκινήσει από τις Αραχαμίδες και έφτασε μέχρι την αλλαγή κάτω. Τρίτη φορά σε εμάς. Αντιπυρικές ζώνες δεν υπάρχουν καθόλου. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας για να κάνει αντιπυρικές ζώνες, αφού ξέρανε το πρόβλημα. Και κάθε χρόνο σχεδόν τραβάμε τα ίδια. Ακούσατε κάτι για τα αίτια? Εντάξει, κυκλοφορούν πολλά, αλλά. Δεν ξέρουμε. Γιατί δεν ήταν από το χωριό μας βασικά η φωτιά, ήρθε σε εμάς. Από εκεί πέρα τώρα είμαστε ξενύχτες εδώ. Δεν ξέρω καθόλου. Είναι από το σημερινό γιατί, είναι από τη σιγάρα και ποτέ δεν. Α, ξεχάσετε, ψήνω και τα καλαμπόκια τώρα. Οπότε πάμε καλά. Εμάς στις εγκατάστασεις θα πάσει όμως. Ακούσα ελικόπτερα, ακούσα αεροπλάνια, περιοριστικά δουλεύουν όλα ρολόι. Είναι όλα μια χαρά. Η Ελλάδα και η γειτονιά. Σήμερα είναι ηρεμία. Εντάξει, χθες ήταν το κακό. Κακό ήταν χθες. Εκενώθηκε αυτό το χωριό. Το χωριό εκενώθηκε όπως έπρεπε να γίνει. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι εκενώθηκε το χωριό. Η καταστροφή που έγινε είναι χειρότερη από το 7. Αυτά που βλέπετε απέναντι εκεί πέρα τώρα, τα καμένα εκεί, την προηγούμενη φορά ήταν στο λίγο πράσινο. Τώρα όμως δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα τελείως. Είναι μια μαζική καταστροφή. Ολική καταστροφή θα λέω. Τι άλλο να πεις. Ναι, η εικόνα τα λέει μόνη της. Ό,τι να πεις. Ο κόσμος τώρα εδώ πέρα είναι απογοητευμένος. Σου λέει εντάξει, τι κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Ένα πράσινο είχαμε το οποίο το χάσαμε. Δεν είχαμε τίποτα. Το πράσινο το οποίο αυτό μας είχε μείνει. Ο κόσμος είχε φύγει. Έρχοσαι εδώ πέρα για να δεις ένα πράσινο και να είσαι περάσει ωραία. Δυστυχώς τελειώσαν όλα αυτά. Τι να πεις από εκεί πέρα, δεν έχεις κάτι άλλο να πεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Απλώς βλέπεις την εικόνα και απογοητεύεσαι. Λες ότι πώς μπορεί να γίνει αυτή η καταστροφή μέσα σε λίγες ώρες από μια αμέλεια, δεν ξέρω από τι άλλο, προφανώς από αμέλεια, και να κινητοποιείται όλος αυτός ο κόσμος με έξοδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι γεγονός ότι βοήθησε και πάρα πολύ το χωριό εδώ, δηλαδή όσοι μείναν εδώ δεν φύγανε, δεν εγκαταλείψαν τα χωριά αυτά. Γιατί αν το εγκαταλείπανε θα ήταν τώρα χειρότερα τα πράγματα. Όσοι μείναν εδώ πέρα με ρίσκο ζωής, κάνανε αυτό που κάνανε. Δηλαδή σώσανε όσο μπορέσαν να βοηθήσουν. Τι να κάνει η πυροσβεστική, είναι τόσο κουρασμένη και ταλαιπωρημένη που δεν μπορούσε να κάνει. Όλη νύχτα άγρυπνο το χωριό είναι, ναι, κοιμάται καλά. Δεν υπάρχει ρεύμα αυτή τη στιγμή τώρα. Νερά φέρανε να πιει ο κόσμος νερό και θα φέρανε και κάποιο φαγητό να φάνε. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Σας λέω, ούτε το φαγητό είναι ούτε το νερό. Το πρόβλημα είναι η καταστροφή που γίνεται. Η οποία είναι ανεπανόρθωτη. Εδώ από το 7 μέχρι τώρα προσπάθησε να ορθοποδήσει η φύση. Και όμως, να τα αποτελέσματα είναι εδώ. Ξανά πάλι πίσω τώρα. Εδώ να γίνει ένας εμπειρισμός εδώ με ποιο σκοπό, να κάνει τι. Ένα μέρος ορεινό είναι, δεν έχει ούτε βοσκούς, έχει να πεις, τίποτα δεν έχει. Προφανώς από μέλια, ανθρώπου. Αυτό είναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάλι τέτοια εποχή έχει ξανατύχει, όπως και γίνεται και περισσότερες φωτιές άλλοτε στην Ελλάδα. Εκεί γίνονται αυτές, αυτό ήταν. Βοηθάνε οι συνθήκες, απροσεξία, όλα αυτά μετρά. Παρ' όλα αυτά, αν είναι εμπειρισμός, δεν θεωρείτε ότι πρέπει να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι? Για μένα αυτό ισχύει για οπουδήποτε υπάρχει εμπειρισμός. Είτε πρόκειται από αμέλεια, είτε επί τούτου. Δεν πει αυτό. Να, κοιτάξτε τι γίνεται εδώ τώρα. Πώς θα αναπληρωθεί αυτό το πράγμα τώρα. Και το πληρώνει όλος ο κόσμος, δεν το πληρώνει αυτός μόνο. Το πληρώνει όλος ο κόσμος. Δηλαδή και εσείς και εγώ και ο κάθε φορολογούμενος. Αυτή την κινητοποίηση πίσω την πληρώσει τώρα. Έτσι δεν είναι. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος να ζούμε. Όχι, εδώ εμάς τα καεί κατά πάντα. Τώρα ό,τι να καεί, κάκι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς κοιτάμε το χωριό εδώ, μήπως και τυχόν γίνει κάτι στο χωριό για τα σπίτια. Τώρα αν σε κάποια χωράφια ξανααναζωοποιηθεί, αναζωοποιηθεί η φωτιά, από εκεί πέρα ας καεί. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή μπορεί να ρισκάρεις τον κόσμο τώρα να τον στείλεις να πάει να κάψει μέσα στο δάσος, να προστατεύσει το δάσος. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Το χωριό μας ενδιαφέρει τώρα αυτή τη στιγμή. Ούτε να καεί κάκι. Ελιές, δέντρα, όλα αυτά φύγουν.
Δεν ξέρω αν είχατε ξανάρθει την προηγούμενη εσείς εδώ και μπορείτε να συγκρίνετε και εσείς και να κρίνετε. Δηλαδή αυτό το πράγμα απέναντι εκεί δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Και δεν γίνεται μόνο εκεί, είναι περιμετρικά το χωριό. Είναι γύρω-γύρω το χωριό σε αυτή την κατάσταση. Αυτό εκεί δεν έβλεπε τίποτα. Ήταν ένα πράσινο κομμάτι. Ή το εκκλησάκι και αυτό εκεί. Δεν το διέκρινε από εδώ καθόλου. Και τώρα το βλέπει αυτό. Ωραία. Νομίζω ότι έχει χιονίσει τώρα. Ό,τι μπορούσαν τα παιδιά κάνανε παραπέρα, τι να κάνουν. Μέσα στο σπίτι ήμασταν με πετσέτες, η φωτιά πέρανε και εγώ, είναι το σπίτι και κάτω. Πέρανε και πάνω από το, η φωτιά, 10 από φορά αέρα, τι να κάνουν και οι προσβέσεις, τι να κάνουν και τα παιδιά. Ό,τι μπορούσαν και αδί και εμείς, ό,τι μπορούσαμε να κάνουν. Κινδυνεύσατε παρόλα αυτά. Μέσα στο σπίτι, όταν η φωτιά πέρανε από πάνω από το σπίτι, η φλόγα οπωσδήποτε κινδυνεύει. Μόνο και την ψυχική οδύνη που παθαίνει, τώρα δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Από τον καπνό, τι να κάνουμε, πάει, πέρασε. Αυτό δεν πέρασε καν, Είναι μεγάλη καταστροφή. Εντάξει, τι γλιτώσαμε, ό,τι μπορούσαμε. Απλώς τα σπίτια γλιτώσανε, τα δέντρα καίκαν. Τα δέντρα θα ξαναγίνουν, πιστεύω, να... Πότε είμαστε τόσο όλοι τα ταλαιπωρημένοι, ξένιδες. Ρεύμα τώρα κόπηκε το πρωί, 8 η ώρα. Κόπηκε, δεν έχουμε ούτε εισακινητά να βάλουμε, δεν έχουμε μπαταρίες να βάλουμε στο... να τηλεφωνήσουμε. Έχω καταστροφή τα δέντρα, τα χωράφια, ηλιές. Αυτά, τι άλλο τώρα. Κάγει και ένα σπιτάκι το πιο πάνω μια αυτή, μια κουζίνα. Τα παιδιά που μείνανε εδώ και αυτόσανε, ζήσανε, είναι καλά. Τα παιδιά μας και τα σπίτια μας είμαστε καλά. Οι πυροσβέστες ήταν εδώ 10 πυροσβεστικά στο χωριό και τα παιδιά δεν είχαν λίγο οξυγόνο. Δηλαδή εμείς μπαίναμε στα σπίτια και πήγαμε να σκάσουμε. Λοιπόν, με αυτό το στυλ πείτε τους, μάλλον αν θα το βάλετε και παίξει, ότι δεν πρόκειται να σβήσουν πουθενά πυρκαγιά. Θα καούνε όλα τα χωριά. Τα παιδιά ήταν τέρμα κάτω. Είχαν πεθάνει κάτω και είχαν μια μπουκάλα οξυγόνου. Και είδα και 15 τζιπάκια 4x4 και περνάγανε και κοιτάγανε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Να κόψουν τα τζιπάκια και να δώσουν στα παιδιά οξυγόνο να μπορούν να σβήνουν τα σπίτια. Προσπαθήσαμε γιατί εγώ όταν έβγαινα από το σπίτι τα παιδιά ήταν λιπόθυμα απ' έξω. Δεν μπορούσαν να κάνουν κατάσβεση. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε κάποιος κάτι να κάνει. Ήρθε η πυροσβεστική και δεν ήξερε που είναι ο πυροσβεστικός κρουνός. Αυτά είναι σφάλματα μεγάλα, δηλαδή η δουλειά πρέπει να ξεκινήσει από πάνω. Τα παιδιά τα στέλνουν πρόβατα σε σφαγή. Λοιπόν, πείτε το αυτό το πράγμα, μπας και τα ακούσει κανένας και γλιτώσει κανένα χωριό. Γιατί εμείς καήκαμε δεύτερη φορά τώρα. Μετά το 2007. Μετά το 2007 είναι η δεύτερη φορά. Είναι μεγάλη όμως η καταστροφή, νομίζω. Πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη. Και αν δεν είμαστε εδώ, θα γινόταν ακόμη μεγαλύτερη ζημιά. Γλιτώσαμε 4-5 σπίτια, τα γλιτώσαμε στο παραπέντε. Λοιπόν, αυτά πείτε τα, δεν χρειάζεται να πούμε άλλα. Τι είναι αμέλεια, τι είναι από πρόθεση. Δεν ξέρω πώς μπήκε από το διπλανό χωριό και ο αέρας την έφερε εδώ. Από ό,τι και να μπήκε, έχει γίνει μεγάλη ζημιά και θα πρέπει να προσέχουμε όλοι μας. Να καθαρίζουμε γύρω-γύρω τις αυλές μας, τα αυτά και τι άλλο να μπορεί, παιδιά. Είναι... Σε αυτές τις ώρες τι να πεις. Εδώ δεν νομίζω να είναι σκεμμένοι, δεν έχουμε οικόπεδα και τέτοια, αλλά θα πρέπει να τιμωρούνται. Και τη στιγμή που δεν έχει τιμωρηθεί κανένας ακόμα, αποκλείεται και να τιμωρηθεί. Και πάντως είναι από λάθος, είναι σίγουρο, αλλά η ζημιά έγινε. Και όπως βλέπετε είναι μεγάλη και τώρα έχει φτάσει, άκουσα ότι πλησιάζει στο Αθήνιον, από εκεί στη Μαρμαριά και πάνω. Θα πρέπει να πάτε και προς τα εκεί, γιατί θα κινδυνεύουν και άλλα χωριά τώρα. Αλλά το περισσότερο είναι για την πυροσβεστική. Τα παιδιά πρέπει να έχουν μια μάσκα και ένα οξυγόνο. Διαφορετικά, γιατί να έρθουν να σφίσουν το δικό μου το σπίτι. Κοιτάει ο άνθρωπος δηλαδή να μην πεθάνει. Έτσι. Και τη στιγμή που βάζει τη ζωή σου μπροστά, είναι αδύνατο να σβήσει το σπίτι το δικό μου. Είναι νόμος αυτό. Τα παιδιά ήταν απροστάτευτα δηλαδή. Και φταίνε οι από πάνω. Εδώ ήμασταν όλοι. Το είχαμε εδώ. Όλοι οι άντρες μείναν από το χωριό. Οι γυναίκες και τα παιδιά τα διώξαν, πήγαν στη Μεγαλόπολη. Το προσπαθήσαμε εδώ μαζί με τους πυροσβέστες, όπως σας είπε και το παιδί, που δεν είχαν όλα τα μέσα και καταφέραμε να μην καεί μόνο μια κουζίνα κάει σε ένα σπίτι εδώ πιο πάνω, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι μια χαρά. Έχει μεγάλη καταστροφή. Πολύ μεγάλη. Μεγαλύτερη και από το 7. Θεωρείτε ότι είναι αμέλεια ή θεωρείτε ότι... Δεν ξέρουμε. Ακόμα εμείς δεν μπορούμε να τα ξέρουμε αυτά. Ξέρουμε το μόνο ότι πήρε από το διπλανό χωριό, μέσα από το χωριό, και φυσούσε αέρας και έφτασε μέχρι εδώ που έφτασε. Αυτά, τίποτα άλλο δεν έχουμε να πω. Από ό,τι βλέπετε, τα βλέπετε και μόνοι σας. Από παντού, γύρω από το χωριό ταυτόχρονα.